Κύριε Ιωαννίδη, είναι οι επιλογές της Αθήνας που κάνουν το γείτονα να ξεσαλώνει κάθε λίγο και λιγάκι? Είναι και οι επιλογές των αστικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Φυσικά δεν μπορούμε να βγάλουμε από το κάδρο το γεγονός ότι η στάση του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, δίνουν αέρα στα πανιά στον τουρκικό αναθεωρητισμό, στην αφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, στο γεγονός ότι αφισβητούνται μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας, με τις υπερπτήσεις πάνω και από την Αλεξανδρούπολη, η οποία φυσικά Αλεξανδρούπολη είναι ένα τοϊκό λιμάνι με σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας, με υπογραφές ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να μην ξεχάσουμε επίσης να πούμε το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε τουρκική άσκηση με συμμετοχή αμερικάνικων δυνάμεων, που είχε ως σενάριο κατάληψη νησιού. Τι κάνει νιάνια ως τα κεραμίδια, λοιπόν? Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις που παίζουν το ρόλο του νατοϊκού σημειοφόρου στην ευρύτερη περιοχή, χώνουν τη χώρα μας ακόμα πιο βαθιά στην εμπλοκή, στις εμπλοκές που έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι μόνο. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι στην περιοχή μας. Η κατάσταση οδηγεί ακόμα πιο έντονα σε μια περίπτωση που θα αφισβητηθούν πιο πρακτικά, πιο πραγματικά τα ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, οδηγώντας σε μια συζήτηση πέρα στην εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει στον ελληνικό λαό ότι όλα αυτά τα χρόνια ο μύθος ότι η νατοϊκή ομπρέλα προσφέρει ασφάλεια αποδεικνύεται περίτρανα και θα αποδειχτεί ακόμα πιο έντονα περίτρανα. Το τελευταίο διάστημα, προχθές, είχαμε δήλωση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία έχει δίκιο να θεωρεί ότι είναι casus belli η επέκταση της Ελλάδας στα 12 μίλια και ότι έχει νόμιμα δικαιώματα η Τουρκία. Βλέπετε λοιπόν ότι γίνονται μια σειρά δηλώσεις οι οποίες σπρώχνουν ολοένα περισσότερο μια Τουρκία, μια τουρκική αστική τάξη, η οποία έχει το χαρακτήρα μιας περιφερειακής δύναμης. Και σε αυτό το ανατολίτικο παζάρι, όπως πολλοί λέμε, προσπαθεί να παίξει και με τη Ρωσία, αλλά και όντας μέλος του ΝΑΤΟ, προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να τη δένουν προς την ενότητα, να μην διαραγεί δηλαδή η ενότητα του νατοϊκού στρατοπέδου. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι δηλώσεις και του Στόλτεμπεργκ, οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές, οδηγούν ακόμα πιο έντονα στην αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα τελευταία χρόνια ο λαός μας, και επειδή είμαστε μικρή χώρα και γνωριζόμαστε τέλος πάντων όλοι μεταξύ μας και οι πολιτικές δυνάμεις, έχει ακούσει συνεχώς ένα περίμενε, κάνε υπομονή, θα βγούμε από την πρώτη κρίση. Θα βγούμε από τα μνημόνια. Θα βγούμε μετά από την κρίση του κορονοϊού. Θα βγούμε από την κρίση του πολέμου. Θα βγούμε από την κρίση την ενεργειακή. Συνεχώς, από τα μνημόνια βγήκαμε, κύριε Ιωαννίδη. Απλώς μείναν κάποιοι νόμοι των μνημονίων από πίσω να μας συνοδεύουν. Αλλά κοιτάξτε, είναι 600 εφαρμοστικοί νόμοι οι οποίοι διατηρούνται και είναι εδώ. Και είναι εδώ. Και δεν είναι το ζήτημα μόνο των μνημονίων. Δεν είναι μόνο το μνημόνιο. Είναι η εποπτεία, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι μηχανισμοί της, οι οποίοι συνεχώς ελέγχουν όλα τα κράτη και φυσικά και το κράτο μέλος της Ελλάδας που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Ακούμε συνεχώς, θα έρθει μία κυβέρνηση, θα έρθει άλλη κυβέρνηση. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Τι έχει ζήσει ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια από αυτό το περίμενε? Από αυτή την αναπόθεση ελπίδων στην μία λογική ή στην άλλη λογική. Που επί της ουσίας συμφωνούν. Και συμφωνούν στρατηγικά, γιατί είναι ενταγμένοι στρατηγικά σε αυτό που ονομάζεται προτεραιότητα των κερδών απέναντι στη ζωή του λαού. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν. Και απέναντι σε αυτό λοιπόν πρέπει να τοποθετηθεί ο λαός μας πρώτα απ' όλα. Ο λαός μας. Και τα πρώτα μηνύματα που έρχονται, μια που ουσιαστικά είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, όπως και να το λέμε, όπως και να είναι, αυτό έχουμε ουσιαστικά, όπου γίνονται εκλογές. Όπου γίνονται εκλογές είναι θετικά, γιατί ένα τμήμα της νεολαίας και στις φοιτητικές εκλογές στέλνει μηνύματα, αναδεικνύοντας την πασπουδαστική πρώτη δύναμη, αλλά και σε μια σειρά άλλους χώρους. Οπότε αυτός είναι ένας δρόμος που μπορούν ακόμα περισσότεροι να ακολουθήσουν. Κύριε Ιωαννίδη.
Ναι, καταρχήν σήμερα υπήρχε και διαδήλωση, συγκέντρωση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ΕΣΥ. Έχει μια σημασία να το πούμε αυτό, γιατί φέρνει στο επίκεντρο την ανάγκη στήριξη των δημόσιων δομών υγείας, δημόσιων δομών υγείας που βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Θέλω να διαβάσω μια δήλωση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, η οποία σε επίσκεψη στον Ευαγγελισμό είπε ότι δεν εκδίδει νέους οργανισμούς νοσοκομείων, διότι σκοπεύει να κλείσει αρκετά νοσοκομεία. Οπότε θα τους φτιάξει μετά τη συγχώνευσή τους. Συγχωνεύσεις παντού λοιπόν. Άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι με τον κορονοϊό, ο οποίος φυσικά πρόκειται για ένα ζήτημα που όλους τους αφορά, αλλά δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στον κορονοϊό, όπως επί 2-2,5 χρόνια μας λέγανε συνέχεια. Όχι. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που μπορεί να έχει φυσικό χαρακτήρα, αλλά τελικά η πολιτική, η κοινωνική κυρίως, η κοινωνική ταξική θέση είναι αυτή που επιδρά στο πώς θα το αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται μέτρα στήριξης δημόσιας υγείας. Ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν είναι μέτρα που κλείνουν το μάτι στον τουρισμό και προχωράμε με βάρκα την ελπίδα, πώς να το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέτρα στήριξης στη δημόσια υγεία.